Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε 1,5-24 ώρο πριν την τελική και κρίσιμη αναμέτρηση για την πόλη μας. Το κρίσιμο είναι το αν θα συνεχιστεί η τροχιά υποβάθμισης της Πετρούπολης ή θα αλλάξουμε ρότα για να αρχίσει από την αρχή η ανασυγκρότησή της σε κάθε επίπεδο, όπως της κοινωνικής προστασίας, της παιδείας, του πολιτισμού, της καθαριότητας, της δημιουργίας νέων έργων υποδομών, της υπεράσπισης της από απειλές περιβαλλοντικής υποβάθμισης, από χωματερές και σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων, την προστασία του βουνού και του πράσινου. Αν θα κάνουμε τη στροφή για να πάψει η Δημοτική Αρχή να είναι χειροκροτητής, κολαούζος και εντολοδόχος της κυβέρνησης και να γίνει υπερασπιστής του δίκαιου των πολλών και όχι υπηρέτης των συμφερόντων των λίγων. Θέλω από το βήμα αυτό να θυμίσω τι έλεγαν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Συνασπισμός τότε, στους ψηφοφόρους, τότε που έφεραν για πρώτη φορά στο τιμόνι του Δήμου μας τον σημερινό Δήμαρχο. Έλεγαν λοιπόν τότε, εντάξει, κάνατε έργο, αλλά 30 χρόνια κουκουέ στο Δήμο φτάνει πια. Ας δούμε και κάτι άλλο. Μια αλλαγή είναι πάντα προς το καλό. Τι κακό θα κάνει δηλαδή ένας καινούριος Δήμαρχος? Θα γκρεμίσει τα έργα σας ή την πόλη? Το επιχείρημα έδειχνε να έχει βάση σε αφελείς ψηφοφόρους. Τι έγινε όμως στη συνέχεια? Κέρδισαν τις εκλογές 2 φορές και με διακοπή άλλη μία, χωρίς να έχει επιδείξει ο κύριος Βλάχος κανένα σοβαρό έργο. Να δούμε λοιπόν τι επακολούθησε. Τα δημοτικά τέλη που ήταν τα χαμηλότερα σε όλη την Αττική, και για να είμαι ακριβής, ήμασταν λίγο πάνω από το Δήμο του Περάματος, που εκεί κομμουνιστής ήταν ο Γιάννης ο Πατσιλινάκος. Τα δημοτικά τέλη λοιπόν, που ήταν τα χαμηλότερα στην Αττική, αντί να μειωθούν λόγω της οικονομικής κρίσης που επέφερε τεράστια ανεργία μαζί με μειώσεις μισθών και συντάξεων, αυξήθηκαν. Η εικόνα της πόλης και το επίπεδο της καθαριότητας κατάντησαν απαράδεκτα. Επιβλήθηκε η ανταποδοτικότητα παντού. Για όλα τα πριν, που ήταν δωρεάν, τώρα έπρεπε να πληρώσουμε. Για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικές, πολιτισμού, αθλητισμού κλπ. Να πληρώσουμε. Αν και γιατρός ο ίδιος, κατάργησε και έκλεισε τα δημοτικά ιατρεία στην πόλη μας, τα οποία πρόσφεραν δωρεάν υπηρεσίες υγείας σε άπορους και ανασφάλιστους από εθελοντές γιατρούς της πόλης μας. Κατάργησε τα τμήματα δημιουργικής ένταξης στην κοινωνία ατόμων με ειδικές ανάγκες, ΑΜΕΑ, στα οποία μετήχαν αρκετές δεκάδες συνανθρώπων μας, εντελώς δωρεάν και τους παράτησε στην τύχη τους. Κατάργησε τα τμήματα συμβουλευτικής μέρημνας γονέων που αντιμετώπιζαν τα παιδιά τους στην οικογένεια, προβλήματα εκδήλωσης βίας, παραβατικότητας, επιθετικότητας, ακόμα και χρήσης ουσιών. Και βλέπουμε σήμερα γύρω μας να εξαπλώνεται γοργά αυτή η μάστιγα ανάμεσα στους νέους. Νιώθει άραγε πολύ περήφανος για όλα αυτά ο κύριος Βλάχος? Καταργήθηκε κάθε μέρημνα και βοήθεια και στήριξη στους οικονομικά αδύναμους. Ο κύριος Βλάχος, αν και γιατρός ο ίδιος, ανέχθηκε χωρίς ουσιαστική αντίδραση την πλήρη υποβάθμιση και υπολειτουργία των πολυιατρίων του ΙΚΑ της πόλης μας, που ξεκίνησε η ανέγερσή του επί των ημερών μας με τη δωρεάν παραχώρηση εκ μέρους του Δήμου μας προς το ΙΚΑ των οικοπαίδων που απαιτούνταν για την κτηριακή υποδομή τους. Ξέρετε, η κυβέρνηση θα ήθελε πολύ να τα κλείσει και τα δικά μας πολυιατρία. Όμως δεν τολμάει, γιατί είχαμε προβλέψει στη σύμβαση παραχώρησης των οικοπαίδων ότι σε περίπτωση που σταματήσουν τα κτίρια αυτά να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας, τα κτίρια ξαναγυρίζουν στο Δήμο την άλλη μέρα. Υποβάθμισε όμως τη λειτουργία τους και σήμερα τα ιατρεία είναι με 3-4 γιατρούς μόνο. Άφησε την κτηριακή υποδομή των σχολείων της πόλης μας στην τύχη της και σε πλήρη εγκατάλειψη. Τα σχολεία που τα βρήκε σε άριστη λειτουργική κατάσταση τα έκανε, να μην πω πώς, από αδιαφορία και όχι μόνο. Κραυγαλαίο παράδειγμα, το δεύτερο λύκειο, στο οποίο στεγάζεται για 5 χρόνια σε κοντέινερς, ενώ το κτίριό του αφέθηκε να βανδαλιστεί και να ρημάξει. Τι έχει να πει στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ο κύριος Βλάχος σήμερα,
που τα παιδιά της Πετρούπολης προχώρησαν σε κατάληψη στο δεύτερο λύκειο διεκδικώντας το αυτονόητο, το κτίριο του σχολείου τους για να κάνουν μάθημα σε συνθήκες ανθρώπινες. Έκλεισε το κτίριο του πρώην ιδιωτικού σχολείου Καραγιάννη, το οποίο είχαμε νοικιάσει και παραχωρήσει δωρεάν σε όλους τους συλλόγους της πόλης μας, καλύπτοντας έτσι τις στεγαστικές και οικονομικές τους ανάγκες, προκειμένου να συνεχίσουν να προσφέρουν το πλούσιο κοινωνικό και πολιτιστικό τους έργο στην πόλη. Είδαμε τη σημαντική εθελοντική συνεισφορά των συλλόγων αυτών στην αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού του 1999 που είχε χτυπήσει και την πόλη μας. Η σημερινή κατάσταση όλων των συλλόγων είναι απογοητευτική. Επέβαλε την πληρωμή συνδρομών διδάκτρων για συμμετοχή στην πολιτιστική και αθλητική δημιουργία, με αποτέλεσμα σήμερα να συμμετέχουν σε αυτά λιγότεροι από τους μισούς σε σχέση με πριν. Έκλεισε πολλά τμήματα, στα οποία η συμμετοχή ήταν δωρεάν για όλους, όπως το Τμήμα Οικαστικής Δημιουργίας, Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά, το Θεατρικό Εργαστήρι με όλες τις θεατρικές ομάδες του, παρόλη την τεράστια προσφορά του, τις πολλές δεκάδες συμμετεχόντων και τις δεκάδες δωρεάν θεατρικές παραστάσεις που ανέβασαν. Τα έκλεισε και αυτά. Έκλεισε και κατάργησε τα δωρεάν μαθήματα θεατρικής παιδείας, τα οποία δίδασκαν δωρεάν οι μεγάλοι άνθρωποι του θεάτρου μας, ο Γιώργος ο Αρμένης και ο Κώστας ο Γεργουσόπουλος, με τεράστια επιτυχία. Και θέλω να πω εδώ ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν δέχτηκαν να πάρουν ούτε δραχμή ούτε ευρώ για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν, ως αμοιβή για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν. Στη θέση των παραπάνων ίδρυσε μια θεατρική σχολή με υψηλά δίδακτρα και αργομιστίες, την οποία έκλεισε μετά, αφού σπαταλήθηκαν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τα δημοτικά ταμεία. Έκλεισε και κατάργησε την περίφημη οκταμελή ορχήστρα μουσικής δωματίου της Πετρούπολης, στην οποία συμμετείχαν αφιλοκερδώς κορυφαίοι μουσικοί σολίστες από τις μεγαλύτερες κρατικές ορχήστρες της χώρας και έδιναν δωρεάν συναυλίες στο πνευματικό μας κέντρο. Κατάργησε το μαθητικό θεατρικό φεστιβάλ, στο οποίο συμμετείχαν σχεδόν όλα τα σχολεία της πόλης μας, με δεκάδες θεατρικές παραστάσεις που ανέβαζαν στο Θέατρο Πέτρας κάθε καλοκαίρι. Να τονίσω εδώ ότι αρκετές από εκείνες τις παραστάσεις τις μαγνητοσκόπησε η κρατική τηλεόραση και εξακολουθούν και σήμερα να προβάλλονται πολλά χρόνια μετά στις οθόνες μας. Αξέχαστη θα μου μείνει μια παράσταση, ο μικρός πρίγκιπας του Σέντεξπερί μου φαίνεται, που ανέβασε το 1ο δημοτικό σχολείο και εξακολουθεί και σήμερα να προβάλλεται στην κρατική τηλεόραση. Για όλες αυτές τις κατακτήσεις που είχαμε και δυστυχώς καταργήθηκαν, το πιο σημαντικό ήταν η εθελοντική προσφορά καλλιτεχνών και ανθρώπων του πνεύματος που δεν ήταν από την πόλη μας, αλλά που έρχονταν εδώ να βοηθήσουν. Τους άγγιξε κάπως ο ενθουσιασμός μας και αυτό που είχαμε μέσα στην καρδιά μας εκείνη τη χρονική στιγμή με συγκινητική ανταπόκριση. Τα ίδια και στον αθλητισμό. Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα από τα πολλά. Κατάργησε τα καλοκαιρινά αθλητικά τμήματα camps για τα παιδιά, στα οποία συμμετείχαν εκατοντάδες παιδιά μετά τη λήξη των σχολικών μαθημάτων του Ιουνίου. Πού νομίζετε ότι οφείλεται η ανυπαρξία σχεδόν βίας επιθετικότητας ανάμεσα στα παιδιά και τους νέους της πόλης μας, αν όχι στο πλούσιο πλέγμα αθλητικής και πολιτιστικής δραστηριότητας που υπήρχε και λειτουργούσε τότε? Ο κύριος Βλάχος είχε για παραπάνω από ένα χρόνο κλειστό το δημοτικό κολυμβητήριο λόγω συντήρησης, όπως έλεγε, αφού κόντεψε να καταρρεύσει και αποφάσισε να το επισκευάσει. Όχι να φτιάξουν κολυμβητήριο, ούτε να λειτουργήσουν αξιοπρεπώς, αυτό που βρήκαν δεν μπόρεσαν. Η συγκοινωνία της Πετρούπολης με το κέντρο της Αθήνας υποβαθμίστηκε, αφού από τα 23 λεωφορεία που είχε στη γραμμή Α11-Β11 δρομολογούνται σήμερα λιγότερα από 10 και από συχνότητα λεωφορείων ανά 3-4 λεπτά, σήμερα είναι 20 έως 30 λεπτά. Τα ίδια χάλια και στις υπόλοιπες λεωφοριακές γραμμές της πόλης μας. Ποιος να νοιαστεί? Το βουνό, η καταφυγή της πόλης μας πάνω στο οποίο ακουμπάει η Πετρούπολη, το οποίο είχαμε αναδασώσει και διατηρήσει άθικτο από φωτιά για δεκαετίες με την οργανωμένη και αποτελεσματική πυρασφάλεια και δασοπυρόσβεση που είχαμε, αφέθηκε να καεί ολόκληρη σχεδόν η πίσω πλευρά του. Και τότε έβαζαν φωτιές. Όμως είχαμε την οργάνωση και την ετοιμότητα να επεμβαίνουμε αμέσως χωρίς δυσάρεστα για την πόλη αποτελέσματα. Δεν το άφησαν μόνο να καεί. Σχεδιάζουν σήμερα τη δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων,
στο πιο πράσινο κομμάτι του, πίσω από το νεκροταφείο της πόλης, στον οποίο σταθμό θα φέρουν τα σκουπίδια με τα απορριμματοφόρα τους καμπός οι δήμοι της Δυτικής Αθήνας για να τα μεταφορτώσουν σε μεγάλες νταλίκες με τελικό προορισμό τη χωματερή στα Άνω Λιώσα. Αφήνω λίγο στην άκρη τα σχέδια για δημιουργία και επέκταση χωματερής στον Ταμάρι του Μουσαμά, που θα μπει από τον καινούργιο Περιφερειάρχη σε συνέχεια του παλιού και σε συνέχεια της προηγούμενης, η οποία όταν έφευγε, παρέδιδε την περιφέρεια, η τελευταία υπογραφή που έβαλε ήταν για τη δημιουργία νέου κυτάρου χωματερής εδώ κοντά στα σπίτια μας. Χώρια από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος της πόλης μας θα είναι και η επιπλέον κυκλοφοριακή επιβάρυνση με τις εκατοντάδες σκουπιδιάρικα στους δρόμους της πόλης μας. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η οσμή των σκανδάλων είναι διάχυτη στην πόλη μας. Σχεδιάζουν την ανάπλαση του Άλσου Αγίου Δημητρίου με εκατοντάδες κυβικά μπετό και αντίτιμο κάποια εκατομμύρια για τους εργολάβους. Ανάπλαση του Άλσου με μπετό. Τι άλλο θα δούμε, αν δεν τους σταματήσουμε? Στη λεωφόρο της πόλης μας θέλουν να κάνουν κι άλλη ανάπλαση, στενεύοντάς την και καθιστώντας προβληματική τη διέλευση και στάθμευση οχημάτων, που είναι ήδη πολύ επιβαρημένη, και να κάνουν ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή μας. Με λίγα λόγια, η χαρά του εργολάβου και ο θάνατος του εμποράκου, αφού θα οδηγήσει σε κλείσιμο αρκετά μαγαζιά και μικροεπαγγελματίες στην ανεργία. Τα ίδια και στο θέατρο Πέτρας, με εκατομμύρια στους εργολάβους, οι οποίοι γλύφονται από τώρα, παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις των μηχανικών υπαλλήλων του Δήμου μας για ματέωση αυτής της εργολαβίας, που τη θεωρούν σκανδαλώδη. Ο Δήμος είναι στον αυτόματο πιλότο, χωρίς δήμαρχο ουσιαστικά. Η πηξίδα δείχνει ιδιωτικοποίηση των πάντων, ανταποδοτικότητα, δηλαδή να πληρώνουμε όλοι για όλα, καλές υπηρεσίες και φροντίδα για το συμφέρον των εργολάβων, καμιά ενόχληση στην κυβέρνηση και βοήθεια προς αυτήν για να υλοποιήσει χωρίς ενοχλητικές αντιδράσεις τον αντιλαϊκό σχεδιασμό της. Ελάχιστη προσπάθεια για την πρόοδο της πόλης και με λίγα λόγια, μόνο η ταμπέλα λείπει, η ταμπέλα που θα γράφει δύο λέξεις μόνο. Μην ενοχλείτε. Πότε αλήθεια να προλάβει να ασκήσει τα καθήκοντά του ως δήμαρχος της πόλης μας, αφού πρωί-βράδυ είναι χωμένος στο ιδιωτικό ιατρείο του και μέχρι πρότινος και στο ΙΚΑ. Αντί γι' αυτό να ασκούν τα καθήκοντα αυτά οι γνωστοί ατσίδες αντιδήμαρχοι, εκμεταγραφής ή αντιπαροχής, όπως θέλετε πέστε. Κάτι παραπάνω από αρκετή σε αριθμό, όχι όμως σε έργο. Είναι ο δήμαρχος του μηδενικού έργου. Τι λένε λοιπόν σήμερα εκείνοι που έλεγαν κάποτε 30 χρόνια το κουκουέ στο τιμόνι του Δήμου Πετρούπολης, αρκετά, ας δούμε και κάτι άλλο? Το ερώτημα αυτό το απευθύνω σε αυτούς που τους ψήφισαν, σε αυτούς που ψήφισαν την παράταξη αυτή, που συγκεντρώνει στις γραμμές της υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, κάτι περαστικούς του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και χρυσαυγίτες. Πρέπει να ξέρετε, υπάρχουν χειρότεροι από τους ανίκανους. Είναι οι αδίσταχτοι, αυτοί που είναι ικανοί για όλα. Όσο για τους δημότες μας, τους λέω στα ίσα. Όποιος δεν θέλει να είναι το αμόνι που το χτυπούν, πρέπει να αποφασίσει να γίνει το σφυρί. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η μόνη τίμια, συνετή και υπεύθυνη στάση είναι η επιλογή για ψήφο στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης με δήμαρχο τον Βαγγέλη Σίμω. Είναι μακράν και με διαφορά το καλύτερο ψηφοδέλτιο που τέθηκε στην κρίση των ψηφοφόρων της πόλης μας σε αυτές τις εκλογές. Αποτελείται κυρίως από νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια με όρεξη για δουλειά, αγωνιστές της ζωής, εργαζόμενους, επαγγελματίες, επιστήμονες, με ικανότητες και κυρίως με διάθεση για προσφορά. Με τη ζωντάνια και την ορμή της νιώτης. Είναι η ελπίδα και η απαντοχή μας. Όχι μόνο των γονιών τους, αλλά και όλης της κοινωνίας μας. Είμαστε διπλά χαρούμενοι και περήφανοι για αυτούς. Γιατί το παράδειγμα των παλιότερων σε ηλικία δεν έμεινε χωρίς συνέχεια. Και γιατί είναι τα παιδιά όλων μας. Φέρουν το καινούργιο μπολιασμένο με τα καλύτερα στοιχεία των παλιών. Κοντά τους, χέρι-χέρι, σύντροφοι και συναγωνιστές μεγαλύτερη ίσως σε ηλικία που συνεχίζουν τον αγωνιστικό δρόμο τους. Προτείνουν με το παράδειγμά τους τον αγωνιστικό δρόμο
και βλέπουμε με καμάρι ότι πήραν ήδη τη σκυτάλη. «Αλίμονο στη χώρα που δεν έχει ήρωες», έγραψε ο Μπρέχτ. «Για να δεις τα άστρα, πρέπει να σηκώσεις το κεφάλι», λέω εγώ. «Δεν υπάρχουν διλήμματα και αδιέξοδα. Η επιλογή του ψηφοδελτίου της λαϊκής εισπύρωσης είναι η μόνη σωστή και σήμερα και πάντα. Τελειώνοντας τη μακρόσυρτη ομιλία μου, θέλω να σας διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε λίγες μέρες πριν στην Εφημερίδα των Συντακτών. Δεν κινδυνεύω να κακοχαρακτηριστώ ότι μεροληπτώ υπέρ ενός υποψηφίου από τις 89 του ψηφοδελτίου μας, γιατί μεθαύριο Κυριακή δεν βάζουμε σταυρό. Ένα μικρό μέρος από το άρθρο αυτό που έγραψε ένας νεαρός υποψήφιό μας, ο Παναγιώτης Κολέλης, με άρθρο με τίτλο «Η Πετρούπολη παραμένει ο τόπος μέσα από τον οποίο ερμηνεύω τον κόσμο». Γράφει λοιπόν ο σύντροφός μας, μεταξύ άλλων. «Δεν θα ήθελα να ήμουν κάποιος άλλος, όχι επειδή νιώθω ότι δεν επιδέχομαι σε τίποτα βελτίωση, αλίμονο, αν πίστευα κάτι τέτοιο, ούτε γιατί η Πετρούπολη είναι τέλεια, αλλά επειδή έμαθα να εξελίσσομαι και να προχωρώ μπροστά μέσα σε αυτή την πόλη με τα καλά και τα στραβά της. Και θέλω να συνεχίσω να παλεύω, να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Εδώ, στην Πετρούπολη, μαζί σας, στο πλευρό της, χωρίς την ψευδέστηση πως είναι η καλύτερη πόλη του κόσμου, αλλά με την πεποίθηση ότι τις αξίζουν καλύτερες μέρες. Και αυτές θέλουμε να δημιουργήσουμε ως λαϊκή συσπήρωση, βάζοντας στο επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων, χωρίς να τους κουνάμε το δάχτυλο, αλλά με αλήθεια, με σεβασμό και ενσυναίσθηση». Αυτά έγραψε και τα συνυπογράφω. «Δεν μένει σε όλους μας παρά να κάνουμε το ελάχιστο χρέος μας. Μέχρι την Κυριακή έχουμε παραπάνω από 24 ώρες. Ας κάνει ο καθένας μας ακόμα μια προσπάθεια. 5, 10, 20 ανθρώπους να τους βρούμε και να τους μεταγγίσουμε την αισιόδοξη πρότασή μας για ψήφο στη λαϊκή συσπήρωση με δήμαρχο τον Βαγγέλη Σίμω. Το μπορούμε και το αξίζουμε να είμαστε όλοι μας μικροί συντελεστές μιας ακόμα μεγάλης νίκης του λαού της Πετρούπολης. Σας ευχαριστώ. Καλή ψήφο».